από τη μία πλευρά η κυβέρνηση έχοντας ως κεκτημένο την απόφαση της 20ης Ιανουαρίου βάσει της οποίας μπορεί να προτείνει αυτή μεταρρυθμίσεις προτείνει και βλέπουμε ότι κάποιες από αυτές περνάνε. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε τόσο αγαθοί ώστε να θεωρούμε ότι δεν παίζεται και ένα πολιτικό παιχνίδι από μεγάλο κομμάτι των εταίρων οι οποίοι προσπαθούν να σύρουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο την κυβέρνηση πίσω στο χνάρι του μνημονίου και είναι προφανείς οι λόγοι, υπάρχουν εκλογές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Okay. Γενικά, και νομίζω το είπε προηγουμένως και ο Σακελαρίδης, το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι τρεις μέρες όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ακούγαμε ότι τις κάναν σαΐτα και τις στείλανε πίσω τις προτάσεις που έστειλε ο Βαρουφάκης. Αυτό δεν συνέβη, άρα αυτό είναι θετικό. Τις πήγαν την Τετάρτη. Είναι θετικό, Άδωνη Γεωργιάδη, το γεγονός ότι αντί να πάρουμε την έγκριση, ουσιαστικά μας είπαν θα το κοιτάξουμε μεθαύριο. Ο κύριος Σακελαρίδης είναι πράγματι πολύ καλός στην επικοινωνία και